αυτά που γνωρίζαμε ως σήμερα αλλάζουν. Η χρέωση διοδίων στην Ολυμπία Οδό θα γίνεται με το χιλιόμετρο. Οι τοπικές μετακινήσεις θα γίνονται πιο οικονομικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι από Πάτρα προς Αίγιο και Καλάβρητα τα διόδια θα κοστίζουν 70% λιγότερο. Σε λίγες μέρες λοιπόν πρωτοπορεί η Ολυμπία Οδός και εφαρμόζει τη χιλιομετρική χρέωση στα διόδια. Άρα λοιπόν εμείς στις τοπικές μας διελεύσεις από τα διόδια θα έχουμε μείωση έως και 70%. Η Ολυμπία Οδός κυριολεκτικά ταράζει τα νερά, ανακοινώνοντας ότι είναι έτοιμη να λειτουργήσει σύστημα διοδίων με χιλιομετρική χρέωση. Είναι πολύ σημαντικό και να πούμε ότι συμβαίνει πρώτη φορά στην Ολυμπία Οδό και στη δική μας περιοχή. Για παράδειγμα, κάποιος που τώρα θα χρησιμοποιεί την Ολυμπία Οδό για να πάει στο Αίγιο ή στα Καλάβρητα, θα πληρώνει 70% λιγότερα διόδια. Οπότε, εκτός από την ασφάλεια και την ταχύτητα που θα έχει από την Ολυμπία Οδό, δεν θα επιβαρύνεται τόσο και το δευτερεύον οδικό δίκτυο. Το θέμα είναι να δούμε πλέον ποια θα είναι η χρέωση ένα χιλιόμετρο και αν θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική και οι υπόλοιπες εταιρείες παραχώρησης που εκμεταλλεύονται τους αυτοκινητόδρομους. Η ενεργοποίηση της χρέωσης ένα χιλιόμετρο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει γίνει μέχρι το τέλος του έτους.